Πάμε να μιλήσουμε με τον σύμβουλο του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Καμένου, τον Σάββατο Τσιμαχίδη, τέκνο της οικογένειας του ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Εγώ με αυτή την ιδιότητα τον ξέρω αυτό το... Ήταν και χθες παρόν σε αυτή τη συνάντηση. Και μπορεί να μας βοηθήσει σε διάφορα ερωτήματα για να καταλάβουμε πού βρίσκεται ακριβώς αυτή η υπόθεση. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Σάββα. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Όλα καλά. Λες καλά και τελειώσαν όλα. Μετά από τέτοιες συναντήσεις βγαίνεις με πονοκέφαλο από την συνάντηση ή έχεις πλέον την εμπειρία να τα απεξέλθεις? Ναι. Πονοκέφαλο βλέποντας τον ΠΑΟΚ του φετινού, έχω περάσει το στάδιο δηλαδή, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Ήπια κατάσταση. Έχω συνηθίσει και σε χειρότερα. Όχι, εντάξει, δεν μπορούσε. Καλό πνεύμα. Δεν ήταν η συζήτηση, ήταν ίσα-ίσα χθες. Εγώ έφυγα με την εντύπωση ότι διότι το κλίμα ήταν φοβερό. Ναι. Ξαφνικά δεν ξέρω τι προέκυψε, ποιοι παρενέβησαν και άρχισε να... όχι να αντιστρέφεται, δεν πρέπει να αντιστρέφει το κλίμα, γιατί όταν θα ενημερωθεί και ο κόσμος θα καταλάβει. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Αλλά βλέπω κάποιες δηλαδή κυβήσεις διαφορετικές, έτσι δηλαδή εφηδιάστηκα. Για να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, πού βρίσκεται το θέμα? Στην αρχή, κάπου στο ενδιάμεσο? Τίποτα, καθαρά στην αρχή. Καθαρά. Το ένα θέμα αφορούσε, καταρχήν να ξέρετε, εμείς και εγώ προσωπικά, λόγω του ότι είμαι μέρος της κοινωνίας αυτής της πόλης και δεν το βάζω παδικά, με ένα μακάρι να έρθει και ο Άρης και ο Ηρακλής να δουν τι έχουμε σε εκτάσεις γης, να επενδύσουν κι αυτοί. Mm-hmm. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Μπορεί αυτή η πόλη να ξεκινήσει και να είναι ο πόλος ανάπτυξης. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει για την πόλη μου. Σας το λέω έτσι ειλικρινά. Ναι. Γι' αυτό και πήρα έτσι την, όχι την πρωτοβουλία, ενεπλάξει αυτήν την ιστορία για να τελειώσουμε τουλάχιστον κάποια γραφειοκρατικά, ξέρετε, τη βασανίζει συνέχεια αυτόν τον τόπο. Να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Ξέρω και λίγο πολύ την ανθρωπογραφία. Πώς ξεκίνησε από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ξεκίνησε? Εκδήλωσε ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρον. Άμα δεν ξέρει. Εκδήλωσε ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρον. Αν δεν το έκανε αυτό, θα μπορούσε να ξυπνήσει ένα πρωί ο ΠΑΟΚ και να δει το χώρο το συγκεκριμένο σε άλλον. Εντάξει. Και αύριο μπορεί να ξυπνήσει να δει σε άλλον. Γιατί για το πρωί ενδιαφέρονται κάποιες εταιρείες. Γενικά θέλουν πληροφορίες. Αλλά εντάξει, δεν το συζητάμε. Έχει τον πρώτο λόγο. Δεν είναι στιγνά τα θέματα. Εδώ είναι ένα συνδυασμό. Εντάξει, γιατί και ο ΠΑΟΚ εκπροσωπεί ένα κοινωνικό κομμάτι της πόλης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Να μην το περάσουμε αυτό στον τούκου. Δηλαδή, τι, από σήμερα το πρωί υπάρχουν... Με τον τώρα που έγινε, πήραν πολύ διαφορετικά να μάθουν πώς μπορούν να... Ναι, αυτοί τι είναι, άλλες ομάδες, κατασκευαστικές εταιρείες... Άλλοι εκπροσωπούν και εταιρείες, άλλοι το ένα, άλλο το άλλο. Πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει διαφορετική δομή από όλα τα άλλα υπουργεία, λόγω της φύσης του. Είναι πιο σφιχτά τα πράγματα και δεν είναι έτσι λίγο ανεξελδαμό. Όλους συζητάμε, δεν το συζητάω, αλλά όλοι πρέπει να έχουν χέρια. Και το Υπουργείο πάντα μπαίνει θεματοφύλακες ό,τι γίνεται, γιατί δεν είναι μόνο το σήμερα, είναι και το αύριο. Δηλαδή χτίζεται ένα έργο, γίνεται. Τι, θα το παρατήσουν, να πάνε τα λεφτά από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και μετά το παρατήσουν? Ή το φτιάχνουν, ποιος θα το συντηρήσει? Όλα αυτά είναι μέσα στους κανόνες που βάζουμε. Σύντους περιβαλλοντολογικούς κανόνες. Δεν είναι έτσι. Για να μείνουμε στο συγκεκριμένο. Το νοικιάζουμε και παρακολουθούμε όλο το έργο. Ωραία. Για να μείνουμε στο συγκεκριμένο, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε. Έχει καταθέσει μια πρόταση η οποία είναι ένα προσχέδιο. Ενδιαφέροντος. Να γίνουν οι πρώτες συζητήσεις. Για να ξεκινήσει η συζήτηση. Αυτόματα τότε ΦΑ κατέβασε ένα κλιμάκι εδώ και με στρατιωτικούς και με τους πολιτικούς σύμβουλους. Ναι. Για να συζητήσουμε αυτήν την ιστορία. Ενώ πλάγει στη μέση και η Μητρόπολη, θέλω να αναπτυχθεί και είναι χαρά με αυτό που ο Σεβασμιότητας το κάνει. Λοιπόν, και κάναμε μια συνάντηση στη Μητρόπολη χθες, mm-hmm. παρουσία και του Δημάρχου, θέλαμε να είμαι και Δήμαρχος εκεί. Του Δήμου, Παύλου Μέλλα. Ο Δημήτρης, ο Δημουργίτης. Ναι, επίσης πιο μπροστά, ήμασταν εκεί, θα σας εξηγήσω και τι έγινε πιο μπροστά. Είναι θετικός ο Δήμος? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα τι να σας πω, τώρα εγώ δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να είναι θετικός. Διότι μόνο από τα τέλη που θα πάρει από αυτή την επένδυση εκεί, φτάνει για να συντηρήσει το Δήμο. Καταρχάς, η ιδιοκτησία δεν αφισβητείται ότι είναι του Υπουργείου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Πουθενά δεν μπορεί να γίνει. Μπορώ να βγω εγώ σε κάποιο διάφορο και να πω, ανήκει, ξέρω εγώ. Ο Λευκός Πύργος. Ο Λευκός Πύργος.
Είδες, θα το αμφισβητήσω. Λοιπόν, εντάξει, αφάστε να μην τα μπλέκουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εντάξει, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Εντάξει, δεν, ή τόσο χαζό είναι ο ΠΑΟΚ που δεν έβλεψε ξαναβρεί ο κάθε ενδιαφερόμενο ποιο είναι ο διοκτήτη του χώρου. Και, εντάξει, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για επινοικίαση 49 ετών. Ο ΠΑΟΚ, αυτό θα δούμε το τι και το πώ. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ πρώτα να φέρει ένα project να μα πει τι θέλει και να κάνει. Μπορεί να μην θέλει και τα 700 στρέμματα. Μπορεί να θέλει τα 200, έτσι δεν είναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή του κανόνε. Μας υποσχέθηκαν ότι θα το τρέξουν και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουν έτοιμο μια πρόταση να καταθέσουν και βάσει αυτής της πρότασης θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Α, τόσο σύντομα, μέσα σε αυτή την πρόταση, παρουσία και του Δημάρχου, του Πρόεδρου, ο ΠΑΟΚ, και είναι προς τιμή του αυτό, ότι έχει μιλήσει ήδη με κάποιες κοινωνικές ομάδες εκεί στην περιοχή και θα πάει να μιλήσει και με το Δήμο για να συμπεριλάβει και το Δήμο μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, και εκεί μείναμε, δώσαμε τις ευχές μας και τα χέρια μας. Και είπαμε επιτέλους, αφού υπάρχει μια συνεννόηση, να ξεκινήσει από τη θεωρία. Από τη δικιά μας πλευρά, να είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι κάτι. Είναι τέτοιες εντολές του Υπουργείου που δεν κολλάει σε γραφειοκρατία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης για το συγκεκριμένο χώρο? Έχει κάνει μελέτες περιβαλλοντικές ή το έχει ψάξει? Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μελέτες. Πάνω στις, όταν θα μας καταθέσουν μελέτες περιβαλλοντικές, θα πάνε σε αρμόδιες υπηρεσίες. Τι θα τις εγκρίνει, όχι, πάνω σε ένα βέβαιο, γιατί άλλο μελέτη περιβαλλοντική για 50 στρέμματα, άλλο για 100, άλλο για 200, άλλο για 300, άλλο για 700, δεν καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Όταν θα καταθέσει το project ο ενδιαφερόμενος, πάνω σε αυτό που καταθέτει, γίνεται και τα ανάλογα. Δεν μπορεί να ποτίσουμε στα 50 στρέμματα τα 49 δάσος. Λογικά, μιλάμε για διαγωνισμό που πρέπει να γίνει, έτσι είναι? Θα γίνει 100% διαγωνισμό, δεν το συζητάμε αυτό. Μάλιστα. Και διαγωνισμός πιο γρήγορος. Έχουμε την ασφαλιστική δικλίδα του διαδικτύου, δημόσια. Θα παραμείνει δύο μέρες. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να... Αυτό 100%. Πότε μπορεί να πιέσει κάτι δυνατό? Βέβαια, για να γίνει ο διαγωνισμός, ναι, θα γίνει διαγωνισμός, θα πρέπει να ετοιμαστούν οι άλλοι. Να μας καταθέσουν μελέτες, να δούμε αν είναι βιώσιμο, οτιδήποτε. Αν υπάρχει μόνο ένας, θα το αναρτήσουμε στο διαδίκτυο, μπας είναι κάποιος άλλος έτοιμος. Οι βασικοί άξονες ετοιμάτων του Υπουργείου για αυτό το κομμάτι υπάρχουν, ναι? Φυσικά και υπάρχουν. Ναι, είναι το αντίτιμο. Ναι. Το 5% της αντικειμενικής αξίας της γης. Πόσο? Το 5% της αντικειμενικής αξίας της γης. Ναι. Έχει υπολογιστεί αυτό? Τα τελευταία χρόνια έχει πέσει. Εμείς δεν καθόμαστε να το υπολογίσουμε, όταν θα έρθει η ώρα. Μάλιστα. Θα υπολογιστεί από την αρμόδια υπηρεσία. Νομίζω ότι υπάρχουν κατατεθειμένοι. Ναι, ενδεικτικά. Εγώ τα δεν θέλω να βλέψω με νούμερα. Οι αντικειμενικές αξίες που ισχύουν και στο Υπουργείο Οικονομικών, ναι, στη φορολόγηση, ναι, των πολιτών, ναι, για, ναι, ναι, πέριξ, για ιδιοκτησίες. Ναι, ναι, ναι. Άλλο. Το άλλο είναι το project. Mm. Το τρίτο είναι τη βιωσιμότητα. Ουσιαστικά να μην πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος τίποτα. Το τζάπα πέθανε. Και δεν λέμε τον τζάπα, εδώ μιλάμε η απατεωνιά πέθανε. Δεν υπάρχει, το παρακολουθεί αυτό. Γι' αυτό μένει θεματοφύλακας, είναι χώρος δικός του, δεν τον πουλάει. Τον εκμισθώνει. Αυτό θα το παρακολουθεί, θα είναι στρατηγικός εταίρος του, που θα βοηθάει έτσι και τον επενδυτή, τον οποιοδήποτε επενδυτή. Σε οτιδήποτε του χρειαστεί. Αλλά δεν μπορεί να πάρει κάποιος κονδύλια έστω να κάνει ένα έργο και μετά το παρατήσει και μετά ποιος θα το στείλει. Να αποδείξει ότι δεν μπορείς να το συντηρήσει. Αυτό με το ΕΣΠΑ το ξαναείπες τώρα και μας βάζεις μπρίζες. Υπάρχει κάποια πληροφορία δική σου ότι ενδέχεται υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα μέσω ΕΣΠΑ και μετά να πληρώνει ο ελληνικός λαός? Παύρο, ναι. Παύρο, επειδή αυτό χθες δημόσια, τοποθετήθηκα δημόσια στο Δημαρχείο εκεί που έγινε, στο χώρο που έγινε η εκδήλωση για τον Παύλο Μπελά, τους είπα ένα πράγμα. Γιατί κάποιος μου έκανε αυτή την ερώτηση αλλιώς, πιο επιθετικά. Τους είπα υπάρχουν και διευθύνσεις και τηλέφωνα και λογαριασμοί καταθέσεων για την Ολυμπιάδα. Παρατήσαν τα Ολυμπιακά κίνητα, τα φτιάξανε και τα παρατήσαν στο έλεος του Θεού. Γιατί δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα. Δεν μπορεί να γίνει δεύτερο τέτοιο έγκλημα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό έτσι. Πιστεύω δεν θα γίνει. Το καρατάσιο... Και από πλευρά του Δήμου στο Παύλο Μελά, γιατί και εκεί θα γίνει. Και εκεί έχουμε συμφωνήσει να χωρίσουμε τον Παύλο Μελά. Να παραχωρήσουμε για ανάπλαση δάσους, κάνοντας και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού δέσμευση. Ο Πρωθυπουργός δεν πέφτει και το Θεσσαλονίκη θα είναι φυσικός πλούτος. Δεν γίνεται κιόλας. Είναι θεματικό πάρκο, φυσικό εκεί θα γίνει. Δεσμεύτηκε και ο Περιφερειάρχης θα βοηθήσει με κονδύλια από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.
Άρα ο άξονας αυτός από κάτω μέχρι πάνω θα έχει ένα φυσικό χώρο ήδη 300 στρεμμάτων, ανεξάρτητα το ότι ο οποιοσδήποτε επενδυτής εκεί που θα εντονίσει τα 700 στρέμματα και εκεί πρέπει να κάνει θεματικά φυσικά πάρκα. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, δηλαδή εμείς μετά που ακούω μπετά και τσιμέντα και ιστορίες, ακούω δηλαδή κάποια πράγματα, εντάξει δεν είναι λιγότερο ευαίσθητο λόγια κάποιοι που τα λένε ανεύθυνα, εγώ πιστεύω. Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι ένα project για να το κρίνουν. Ναι, να θέσουμε ένα άλλο ζήτημα. Στην κυβέρνηση υπάρχουν δύο κόμματα, συγκυβερνούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο κύριος Καμένος εκπροσωπεί, είναι πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων. Διαβάζουμε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης που τάσεται κατά 100% κατά οποιασδήποτε προσπάθειας. Να υπολογίσουμε ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση αντιπροσωπεύει και τις θέσεις της κυβέρνησης. Το κόμμα του. Ακούστε. Το είπα και χθες. Άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο ανεξάρτητοι Έλληνες και άλλο κυβέρνηση. Μεγάλη διαφορά. Τα κόμματα μπορούν να βγάζουν την ανακοίνωση θέλουν και να θέτουν τους προβληματισμούς θέλουν. Την εθνική κυβερνητική πολιτική τη χαράζει η κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, καλό θα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα τους συμβούλευα, γιατί βγάλαμε μια ανακοίνωση πριν, χωρίς να ξέρουν τίποτα. Ούτε κάνεις τις ανημέρωση. Ούτε κάνεις τις ανημέρωση. Έχουν πολύ καλές σχέσεις. Πιστεύω ότι εντάξει, έγινε μια αστοχία. Όταν θα ενημερωθούν, εκτός αν δεν πιστεύουν στην ανάπτυξη. Εκτός αν δεν θέλουν την ανάπτυξη της περιοχής, που δεν πιστεύω να το θέλουν, το θέλουν και το επιβραβεύουν. Εντάξει, υπάρχουν και τα ανθρώπινα, πάνε αρχίζουν να δουλέψουν, φίλε. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν θέλω εγώ να το διακομωθώ. Το λέω εγώ, εντάξει. Δεν το έχουν καταλάβει, πιστεύω σωστά. Πιστεύω ότι όταν θα ενημερωθεί και η κοινωνία, θα το καταλάβουν. Ο Δήμαρχος όμως ήταν εκεί και ήταν ενημερωμένος. Έπρεπε να βγει μπροστά και να πάρει μια πρωτοβουλία να πει ότι έχω μια άποψη για το τι θα γίνει. Βάζοντας ενημερωμένο και το δικό του project. Γιατί πιο μπροστά το μεσημέρι ήταν εκεί το δικό του project. Μπαίνει μπροστά ο Βαρνάβας. Γιατί μπαίνει ο Βαρνάβας για να εκτεθεί. Είναι δυνατόν. Ο Δήμος τι project έχει, τι σχέδιο έχει για την περιοχή. Το μεσημέρι συμφωνήσαμε να τους δώσουμε τα 300 στρέμματα στο Παύλου Μέλλα. Α, για άλλο χώρο, εντάξει. Όχι, οι ίδιες φορές είναι. Στον άξονα τον ίδιο είναι. Ενιαίο. Είναι, ξεκινάει από κάτω και πάει μέχρι πάνω. Για να γίνει θεματικό φυσικό πάρκο. Μάλιστα. Όταν βέβαια κάναμε μια πολύ καλή δουλειά, μια πολύ καλή προεργασία, παρακάναμε μια πολύ καλή παρουσίαση, τους επικροτώ, θα πρέπει όμως αυτή την παρουσίαση να την πιστοποιήσουν και με τα διαθέσιμα ποδήλα που θα υπάρχουν για τη συντήρηση αυτού του χώρου. Ωραία, για να κλείσουμε. Επόμενο ραντεβού με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε 10 μέρες, μέσα σε 10 μέρες. Όχι, δεν το υιοθετώ, δεν το υιοθετήσαμε, πρέπει να ετοιμαστεί και ο ΠΑΟΚ. Ό,τι χρονικό περιθώριο χρειαστούν οι εκάστοτε πλευρές για να ετοιμάσουν κάτι για μας το παραδόσιο, δεν είμαστε έτοιμοι. Θα το πάρουμε εμείς, θα το επεξεργαστούμε πολύ γρήγορα, πιστεύω μέσα σε ένα 20 ημέρα που έχουμε τελειώσει. Mm-hmm. Από όλες τις πλευρές, και τη σύμβαση δηλαδή και το project. Και μετά είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αν υπάρχει θέληση, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Σωστή. Εγώ αυτό που θέλω είναι σε αυτή την πόλη να γίνει ανάπτυξη. Και αν είναι να ξεκινήσει από εκεί, ξεκινήσει από εκεί, παρόλο που είμαι ατολικός και το ξέρετε, εγώ δεν έχω όλοι οι φίλοι μου από εκεί, από τη Δύση. Λοιπόν, μακάρι να ξεκινήσαμε να πέσουν λεφτά σε αυτήν την πόλη, να δημιουργηθεί θέση εργασίας. Εμείς είμαστε άνεργοι. Αυτό ήθελα να σταθώ. Απίστευτο αυτό. Απίστευτο αυτό. Έτοιμα. Να ηλεκτρολογεί όλα, να γυρθεί ένα σύστημα λόγω στη Θεσσαλονίκη που είναι παγωμένο, που είναι καθυλωμένο. Είναι δυνατόν. Απέτηση για θέση εργασίας θα υπάρχει προφανώς στο πληρωτικό Υπουργείο στον επενδυτή. Δεν τα συζητάμε. Αυτά δεν τα συζητάμε. Για να λέμε ένα παρασουσιασμό την παράμετρο. Καλά, αυτό είναι ταυτονόητα. Δεν το συζητάμε, πως και στο θεματικό πάρκο θα γίνει, θα υπάρχουν θέσεις εργασίας εκεί. Επειδή στρατόπεδα υπάρχουν πολλά ανά την Ελλάδα, έχει συμβεί αλλού κάπου ένας επενδυτής να πάρει. Όχι, έχει συμβεί, ας πούμε πέρσι, πρόπερσι, ένας επενδυτής να μπει και να πάρει ένα στρατόπεδο. Ακούστε με λίγο. Η λογική μας επένδυση στο Υπουργείο είναι να αξιοποιήσουμε την περιουσία του στρατού. Για εκείνη την περιουσία του στρατού, που είναι ανεκμετάλλευτη τόσα χρόνια, είναι 35 δις. Η λογική του πάνω του Καμίνη, η κατευθύνση που μας έδωσε ποια είναι, τα αποχαρακτηρισμένα στρατόπεδα, να τα τρέξουμε, όχι να τα δωρήσουμε, ούτε να τα πουλήσουμε. Να τα επινοικιάσουμε για επενδύσεις, ούτως ώστε από τον προϋπολογισμό του κράτους, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το έχει σαν όνειρο αυτό ο Πάνος ο Καμένος, να απαλλαχθεί από τον κωδικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να είναι αυτοδύναμο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το 50% να κάνουμε, βγάζουμε τα πλεονάσματα που μας ζητάνε. Το 50%. Το 50% να κάνουμε. Το 20-25% που έχουμε κάνει και θα ανακοινωθεί σε 3-4 μήνες για να τελειώσουν οι ιστορίες, γιατί είναι εδώ. Έχουν, τρέχουν μεγάλα project, διαφορετικά. Αυτό εδώ ας το χαρακτηρίσω πτέσμα, όχι δεν είναι σωστό, δεν είναι μεγάλο.
σε 3-4 μήνες θα έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες και θα έχουμε να παρουσιάσουμε και ένα έργο σε 5-6 σημεία. Τα top 5 που λέμε εμείς, είναι 5 μέχρι στιγμής που τελειώνουν. Θα καταλάβετε τι δεν κάνα τόσο καιρό κάποιοι άλλοι που μπορούσαν να κάνουν και τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι που είναι σκημένοι στην καθημερινότητα και δουλεύουν. Γιατί δουλεύουμε και δείχνουμε τα αντανακλαστικά. Και αυτό θα φανεί στην πράξη. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.